Καλημέρα και από μένα σε όλους και όλες, με ευχές για δύναμη και υγεία που τη χρειαζόμαστε όλοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα και ο λαός μας. Είναι δική μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα μαζί με όλη την αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εδώ στην Πάτρα, που επισκεφτόμαστε τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο τον Κώστα τον Πελετίδη, έναν Δήμο που βρίσκεται στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, με αξιόλογο έργο, όπως είναι κοινά αποδεκτό, γιατί το συναντάμε και μας το λένε δήμαρχοι, φίλοι και εχθροί και αντίπαλων πολιτικών πεπιθήσεων σε όλη την Ελλάδα, ότι είναι ένας Δήμος που αποτελεί πρότυπο δράσης, αγωνιστικότητας, υπεράσπισης και διεκδίκησης των συμφερόντων της πόλης και του λαού, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνολικά η τοπική διοίκηση σε όλη την Ελλάδα, εξαιτίας των πολιτικών που έρχονται σαν συνέχεια όλων αυτών των αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων που έγιναν στον τομέα αυτό. Ουσιαστικά είναι κράτος τοπικό και βεβαίως με κυβερνήσεις που αλλεπάλληλα έχουν δώσει πάρα πολλές αρμοδιότητες, πάνω από 200 αρμοδιότητες και καθήκοντα έχουν δώσει στους Δήμους, χωρίς όμως την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ουσιαστικά μιλάμε για μείωση της χρηματοδότησης, για υποχρηματοδότηση, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί ουσιαστικά και σωστά να λειτουργήσει, να υπηρετήσει τα συμφέροντα για τον οποίο τον έχει εκλέξει ο λαός της Πάτρας, όπως και σε άλλους Δήμους. Και με τεράστιες δυσκολίες αυτή η υποχρηματοδότηση οδηγεί σε έλλειψη προσωπικού για να γίνουν έργα, για να γίνουν και να λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο λαός. Και φυσικά η λύση, ξέρετε πολύ καλά, εμείς το παλεύουμε ως ΚΚΕ και στη Βουλή και παντού, δεν είναι ούτε τα 8 μήνα, ούτε τα 6 μήνα, ούτε η δουλειά που ο άλλος δεν μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την πρακτική άσκηση, ούτε και την ουσιαστική λειτουργία του στο έργο που έχει επιτελέσει, χώρια που μετά οδηγείται στην ανεργία. Πρέπει οι προσλήψεις να γίνονται με ευθύνη του κράτους, της κυβέρνησης, και αυτό πρέπει να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο, να είναι μόνιμες και σταθερές οι εργασιακές σχέσεις και εδώ στο Δήμο, για να αποδίδει και να μπορεί να λειτουργεί σε όφελος των συμφερόντων του λαού. Μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος της Πάτρας. Υποσχόμαστε και από αυτό εδώ το Δήμα, από αυτή εδώ την θέση τώρα μπροστά σας, ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα παντού, απέναντι στην κυβέρνηση, στα Υπουργεία, στη Βουλή, με τα άλλα πολιτικά κόμματα μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στους δρόμους του αγώνα, γιατί πραγματικά χρειάζεται να επιληθούν κέρια ζητήματα που οι Δήμοι τα θέλουν, ο Δήμαρχος τα ζητάει, η Δημοτική Αρχή τα ζητάει, όμως είναι ζήτημα της κεντρικής εξουσίας που πρέπει να αποφασίσει ποιον συμφέροντα θέλει να υπηρετεί. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν εμείς θα είμαστε στο πλευρό του λαού της Πάτρας, στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις.